Μην κλαις, αγάπη μου, μην κλαις, χαρά μου. Δεν βοηθάς, ρε Φωτή μου, άφησε τούτο. Ίσως στείλουν τον αυχή να δεις. Α, και την κεφαλού αν δεις. Θα στείλει πιο ευθεία. Ζάβωσες την μπάλε, ρε μωρό μου, πάρτε πιο καλά. Χριστίνα μου, μια χαρά την έβαλα, μάνα μου. Αφού κλαίει ακόμα, δεν λεπορείτε. Δεν βολεύκεις έτσι όπως τις κάμες. Έλα, έλα σας εγώ. Μια χαρά ευολεύτηκε τώρα, σταμάτησε να κλαίει. Μάνα μου, χαμογελά μου. Ναι, που ευγένεια. Κατά βάθος όμως δυσκολεύκες την πολλά. Θέλω τη μάμα της για να τσουμηθεί. Πού το ξέρεις, έκαμε σου σήματα μόρς. Ένστιχτο, Φώτη μου. Είναι εδώ. Είσαι κάτι πιο δυνατό από το ένστιχτο της μάνας. Και το ένστιχτο δηλαδή, λαλή σου, ότι μπορώ να επικοινωνήσω εγώ με την κόρη μου. Λέω ότι μπορείς να την επικοινωνήσεις. Απλά ότι, αγάπη μου, δεν μπορείς να την κουμαντάρεις. Καλά. Έτσι μύθηκε να πιάσω την πιλούα. Ναι, 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 ναι. Εγώ την ηρέμησα. Ακούσε εν τη φωνή μου. Γι' αυτό ναι, ναι. Εγώ την ηρέμησα. Εντζήσα τη με το μαγικό μου γάδι και τσιμήθηκε. Ναι, άλλον η μάμα, Φώτη μου. Κι άλλον ο παπά τώρα. Αλήθεια, συγκρίνεται η πρώτη κατηγορία με το αγροτικό. Δεν συγκρίνεται. Μάνα μου, ο παπά επικοινωνεί καλύτερα με το μωρό. Και η μάμα νιώθει το μωρό. Σταμάτα να προσπαθεί να τα συγκρίνει το αθικό. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Μάθε μου, και μέναν καλό, πώ να επικοινωνώ μαζί τη, αφού νιώθει τα ούλα. Κάποια πράγματα δεν διδάσκονται, Φώτη μου. Είναι έμφυτα. Δεν υπάρχει manual. Δηλαδή, οι άντρες δεν πρόκειται ποτέ να καταλάβουν τι θέλουν τα μωρά τους. Να σου πω. Οι άντρες θα καταλάβουν τι θέλουν τα μωρά τους όταν οι γυναίκες καταλάβουν τι είναι το off-site. Ο είπε μου. Έχει έτσι chance. Φώτη μου! Φώτη μου, σήκω. Καλημέρα σας. Σήκω πάνω, σήκω. Άντε, άντε, αγάπη μου. Να μου γίνει και ένα αγάπη μου. Πρέπει να πάμε κάπου, εξίασα. Ναι, ναι, ναι. Στο γιατρό. Άντε, τέλειο, ναι. Δεν μου γίνεται. Έχουμε ραντεβού. Δεν μου σεις. Εγώ, τίποτε. Το μωρό μας. Τι έπαθε το μωρό. Έχει που η ώρα 4 που κλαίει. Ενόμισα ότι επινούσε ρε καμπάτες γάλα. Ενόμισα ότι γέμωσε το πανινούι της. Επιάζω λαξάτι. Ενόμισα ότι κρύωνε. Ενετύλιξατι με 3 κουβέρτες. Τίποτε. Φώτη, τίποτε. Που το πολύ το κλάμα κοτσίνιζε τη φάτσα της. Ήταν να μην κοτσίνιζε η φάτσα της, αγάπη μου, άμα την ετύλιξες με 3 κουβέρτες. Ωραία, αγάπη μου. Δεν είναι τούτο το πρόβλημα. Το μωρό μας δεν είναι καλά. Είναι. Πώς να σου το πω, ανήσυχη. Καλά, και τώρα μου το λέει, γιατί με ξύπνησες του σύνορα. Τι να κάνει, εσύ, φτωχέ μου, Φώτη. Θα με ολόκληρη μάνα, αγάπη μου, και δεν κατάφερα να ηρεμήσω το μωρό. Σε δεν καταφέρει εσύ. Δεν περίμενα να ξυπνήσει ο γιατρός, να μπει ο τηλέφωνο, να κλείσουμε ένα ραντεβού και να την πάρω. Χατ, σίγου να κάνει κάτι κι εσύ. Πηλέ μου, να οδηγήσει. Ετοίμασε το μωρό, είναι έτοιμο. Ναι, ναι, είναι έτοιμο. Και το μωρό, έτσι, αντούα. Έβαλα μέσα πανούθια, γάλατα, πιπερά, πιπίλες, κλατσούθια, 5-6 εσκιμό, 2-3 σακάκια. Αγάπη μου. Ναι. Στο γιατρό μπορεί να πάμε να πάμε για κάμπινγκ. Να που τα πιέσουν τα όλα τα πράγματα. Για πανενδεχόμενο, ρε μωρό μου. Μπορεί να καθυστερήσουμε στο γιατρό. Μπορεί να μας πει ότι χρειάζεται τελικά να την πάρουμε νοσοκομείο. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Για όνομα του Θεού, κάθε γλώσσα σου, ρε Χριστέ. Τίποτε δεν έχει το μωρό. Εδώ να την πάρουμε για μισή ώρα να την. Τσακάρι να του κοτίσουμε 50 ευρώ για να του με σπίτι. Μακάρι, μακάρι να είναι έτσι όπως τα λαλείς. Αλλά το ένστιχτο της μάνας. Άλλα λαλεί μέσα μου. Να του πεις ότι εμπελάρες που λάλλει. Το μωρό δεν έχει τίποτε. Άτσε, να αντιθώ και φύγω. Ναι, ναι. Άτσε, μπορώ να πιω το μωρό και πάμε. Να μου σε. Έτσι είναι να πάεις. Ναι, να πάεις με την πιζάμα και ο σάκον τον κότσινο. Μάνα μου, κύριε, λες. Να μας κάνεις ρεζίλη στο γιατρό. Άλλα ξερού. Ναι, ναι, ναι. Ακούθηκες πολλά. Άτσε, άτσε, ένα ακούθηκε. Τίποτε δεν έχει. Ναι, μαμά μου. Είσαι πολύ κόσμο στο γιατρό. Γι' αυτό ναι καθυστερήσαμε. Ναι, ναι, δόξα τω Θεώ, Παναγία. Μια χαρά είναι το μωρό. Ναι, ναι, άδικα ανησυχήσαν. Είπε μας ο γιατρός ότι εγκολική. Ναι, πολλά φυσιολογικό για τα βρεχούτικη. Τι, είχα κι εγώ. Το ποιος φταίει. Ναι, ναι, ναι. Μεν ανησυχείς, όλα καλά. Η αγκόνισσά σου είναι όπως το περτίτσι. Ναι, να της τα δώσω. Έχεις χαιρετισμάτα από τη μάμα μου. Θα της πεις κι εσύ επίσης. Μετά, μετά, μετά. Πότε μετά, ναι, στο στήρις με φάξ. Κλείς το τηλέφωνο, τσικα. Έλα, μαμά. Εντάξει. Κλείωσε γιατί μόλις ήρθαμε σπίτι. Ναι, ναι, ναι. Μες στο κρεβατούι της. Πέφτει. Άτι. Πάει, πάει. Καλής του κόσμου, όλα καλά, όλα καλά. Τι καλά, ρε Φώτη, τι καλά. Ο γιατρός είπε μας ότι μπορεί να πάρει και 2-3 μήνες που να ταλαιπωρείται έτσι. Άπη μου, μην αγχώνεσαι. Να την προσέξουμε. Αφού είπε μας ο γιατρός ξεκάθαρα τι πρέπει να τη κάνουμε. Θα τη κάνουμε μασάζ στην τζιλιούα, ζεστό μπανιού, θα τη σηκώνουμε τα πόδια τη πάνω του ώστε να απελευθερώνονται τα αέρια, να πνάζει το αντερούιν τη. Δεν το χωνεύω, α. Δεν το χωνεύω. Κιό. Ο γιατρός είπε ότι είχε 2-3 μέρες που ξεκίνησαν τούτες οι ενοχλήσεις. Γιατί δεν το κατάλαβα, γιατί.
Αμπατσέ, ήταν στοφ το αισθηχτό σου, ρε αγάπη. Εντάξει, μπορεί που και που να κάνει μικρά λαθάκια, αλλά να πέσει τόσο έξω. Κότσα μου, αισθηχτό. Και να μην το πάρει, είχα πάρει. Όχι, όχι, κάτι άλλο γίνεται. Κάτι άλλο φταίει. Anyway, οπότε είσαι έτοιμη και νιώθεις την ανάγκη να απολογηθείς. Εγώ είμαι έτοιμος να ακούσω τη συγγνώμη σου. Να απολογηθώ εγώ, σε σένα, για ποιον πράγμα? Για τις κουβέντες που μου φακολόησες εψές, για τη σχέση πατέρα-κόρης. Τούτον ενή. Φώτη, έχεις δίκιο, τούτον ενή. Γι' αυτό δεν λειτουργήσε το ένστιχτον καλά. Φταίει η σχέση. Που έχω με την κόρη μου. Όχι, ρε Φώτη, που έχω εγώ μαζί τη, που κάπου μπαζί νερά. Πρέπει να βρω την τρύπα για να την ταπώσω. Ηρέμησε, αγάπη μου, εμπορώ ακόμα. Ναι, ούλα από τον την ηλικία ξεκινούν. Πρέπει να ενδυναμώσω το connection μαζί τη τώρα που ευρεφούει. Πώς θα την κουμαντάρω αύριο που είναι να μπει στην εφηβεία. Προσεχή, προσεχή. Αγάπη μου, έλα, αγάπη μου. Έλα, χαρά μου. Έλα, χαρά μου. Πού είναι να την πάρει, αφού τσιμάται, αγάπη. Ναι, πάρω μέσα στο δωμάτιο, Φώτη. Έχω να δει πω τσίθι και τρει κοβεντούε. Να ακούσει που λαλούν. Αφή υποβολή σαν τζιμάσαι. Η μάμα είναι η καλύτερη. Η μάμα είναι η πιο καλή σου φίλη. Τη μάμα να αγαπάς. Της μάμας να δελαλισούλα. Μόνον η μάμα. Πε. Πέρχε και κολλήσει τίποτε στο υποσυνείδητο της. Μόνον η μάμα. Η μάμα είναι η καλύτερη. Η καλύτερη. Πε. Θα ταράξει το κοπελούι που τα τώρα. Ρε αγάπη μου, τι έπαθες, μάνα. Έχω τύψεις. Που έκαψες τη μαϊρίση σαν της μάνας σου τον πάτον της. Όχι. Που έδωκες τα παπούτσια που σου είχαμε δώρον η μάνα μου της αρφής σου. Μου ήρε Φωτή. Που εψήφισες όχι στο σχέδιο Νανά. Έχω τύψεις για το μωρό. Φωτή επονούσε. Εσφάλαζε που τον πόνο κι εγώ. Δεν επήρα χαπάρι, δεν κατάλαβα τίποτε. Μα τι σώη μάνα είμαι εγώ. Καλά, αγάπη μου, και εσύ ρέμισε. Είσαι άνθρωπο, δεν μπορεί να μυριστεί τα νύσια σου. Να τα μυριστώ, Φώτη μου. Να τα μυριστώ, γι' αυτόν τον λόγο υπάρχουν οι μανάες. Για να μυρίζονται τα νύσια του, να τα καταλαβαίνουν όλα. Κι εγώ δεν κατάλαβα, Φώτη μου, δεν κατάλαβα. Ξέρει τι σημαίνει το πράγμα. Ο, δεν είμαι καλή μάνα. Δεν το ξαναπίσουν το πράγμα. Ω, είσαι. Μια χαρά μάνα είσαι. Μόλις ανακαλύψαμε ότι κάτι έχει το μωρό, δεν το πήραμε στο γιατρό. Ναι. Εν το ταΐζεις το μωρό όποτε πεινά. Εν το αλλάσεις. Εν το λούνεις. Ναι, κάμω τα. Εν το αγαπάς. Εν το φροντίζεις. Πάντα. Είδες. Τι άλλο θέλει ένα μωρό για να είναι ευτυχισμένο? Γάλα, αγάπη και φροντίδα. Του, τίποτε άλλο. Έπρεπε όμως να το νιώσω, ρε Φώτη, ότι το μωρό μας δεν ήταν καλά. Να το διαισθανθώ κι όμως δεν ένιωσα τίποτε. Λαλείς να μην έχω την έκτη αίσθηση. Α. Λαλείς να μην ήμουν έτοιμη ακόμα για να γίνω. Για να γίνω μάνα! Δεν το ξαναπείς το πράγμα. Έγινες μάνα. Τέλειωσε το. Εντάξει, τέλειωσε. Α, ναι, σκέφτεσαι αρνητικά. Τώρα σίγουρα έμπεινας, δεν θέλεις να φάεις. Όχι, ρε Φώτη, λαλό σου, δεν θέλω, μεν επιμένεις. Μα έχει που το μεσημέρι είναι να φάεις. Ρε αγάπη μου, δεν μπορώ. Δεν έχω όρεξη, δεν πάει τίποτε κάτω με τα ούλα που γίνονται. Τίποτε. Καλά. Έβαλες κρεμμύδι μέσα? Όχι. Αλήθεια, ρε μαμά. Ευχαριστώ πάρα πολύ με τούτα που μου λαλείς. Κάμε να νιώθω καλύτερα. Έφυγε ένα βάρος που πάνω μου. Αλήθεια σου λαλώ. Εντάξει, καληνύχτα. Εντάξει. Ηρέμησες τώρα? Μάνα μου, τη μάμα μου. Ναι, ηρέμησα πάρα πολλά. Είπε μου κάποια πράγματα και έπνασα. Τι σου είπε? Ιστορίες. Η ανιψιά μου η Ελένη. Σαν εκρατούσαν το κοπελούι και προσπάθω να του κάνω γάλα, γελάτης. Γκίζει το σερούι του πάνω στη τσαγέρα και καουρτίστηκε το κοπελούι. Αμανούλα μου. Μετά όμω όλα καλά. Και θυμάμαι η Κατερίνα, σαν έκρατε το εγγονάκι τη, τσέπεζε του. Και κάμνε του ψηλά, ψηλά, πετά, πετά το αεροπλανάκι, μετά, πετά το αεροπλανάκι. Ναι. Έπαθε βλάβη το αεροπλανάκι, τσέπεζε. Με τη κελέ, τρία ράμματα που το έκαναν. Μετά όμω όλα καλά. Ωραία, μωρά, είπε σου κάτι από τούτα. Ού, πάρα πολλέ ιστορίε, πάρα πολλά περιστατικά. Με θεωρεί ότι έλαμψε η φατσά μου. Με τον πόνο των ξένων των μωρών. Όχι, ρε αγάπη μου. Επειδή είσαι και χειρότερα από μένα. Νομίζω ότι μόνο εγώ είμαι χασκιασμένη, αλλά ευτυχώς όχι. Είσαι κι άλλες. Ναι, αλλά ενούλες μες το σώι σου. Να το προσέξεις. Ξέρεις κάτι, Φώτη μου. Τελικά, όσον και να προσπαθείς να είσαι η τέλεια μάνα για το μωρό σου, όχι, δεν μπορείς. Κάπου χάνεις λαθιές. Δεν μπορείς. Αγάπη μου, δεν υπάρχει το τέλειο.
Εσύ μόνο να προσπαθείς. Φώτης. Τι πες τώρα, ρε Φώτη. Προσπαθώ όμως, α. Θωρείς με, σίζουμε όλη μέρα. Εξικλάτσα ρε λίγο. Οριστε. Ενώ χαλάρωσε. Μπορεί να μην είσαι η τέλεια μάνα για την κόρη μας, όμως πάντα να είσαι καλύτερη από ό,τι νομίζεις. Φώτης. Αλήθεια, μωρό μου. Τι είπες τώρα. Ναι, Φώτη, τι είπες τώρα. Είδες. Δεν υπάρχουν τέλειοι γονείς. Υπάρχουν όμως τέλεια μωρά. Φώτης. Φώτης μεγάλος. Μια φούλα λόγια. Τι είπες τώρα. Τι είπες τώρα. Τι είπες τώρα.